Καλησπέρα, Χρυσάνθε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Όντως, ο Παικταράς μίλησε. Νομίζω ότι εντάξει, είναι στους 2-3 MVP της ομάδας φέτος. Κυρίως και λόγω της μεγάλης βελτίωσης που έχει ο Μαντσίνη και είχε τη φετινή σεζόν. Ήταν απαραίτητος από ένας ρολίστας, έγινε απαραίτητος για την ενδεκάδα του Άρη και πλέον οι φίλοι του Άρη συζητούν με πόσα χρήματα θα είναι ικανοποιημένοι, τα γνωστά που τα φουσκώνουν κιόλας, όχι κάτω από 2, όχι κάτω από 3, όχι κάτω από 4, τα γνωστά αυτά ναι. Που ακούγονται όταν ένας παίκτης αρχίζει και προσφέρει, ενώ δεν τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να έχει τόσο βασικό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο Καμαρά, οι δύο Στόπερ και ο Κουέστα είναι από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ τον Άρη φέτος. Ο Μαντζίνι, ο οποίος θα γίνει και μπαμπάς και όπως αντιλαμβάνεσαι πλέει σε πελάγια ευτυχίας, γενικότερα το έχει βρει εδώ στον Άρη, έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του και βλέπει ότι το ονομάκι του παίζει αρκετά στο μεταγραφικό. Υπάρχει αρκετές ομάδες ακόμα σε επίπεδο φημολογίας και όχι επίσημης πρότασης στον Άρη. Είπε βέβαια ότι είχε πρόταση από την Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε στην Αργεντινή και την πρώην ομάδα του Μπούργος. Αυτό ισχύει τελικά, έτσι. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Το επιβεβαίωσε ότι είχε πρόταση, αλλά δεν θέλει να γυρίσει αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Ειδικά τώρα που εντάξει, δεν συγκρίνονται νομίζω οι συνθήκες διαβίωσης όσο και αν γκρινιάζουμε εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Αργεντινή, και από τη στιγμή που γίνεται και πατέρας θέλει να έχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο με τον Άρη, ο στόχος του είναι να συνεχίσει με τον Άρη. Αν έρθει βέβαια κάποια πρόταση, ok, θα τη δει και ο Άρης και αυτός, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αφοσιωμένος στον Άρη και θέλει μετά την πετυχημένη κατά την άποψη του φετινή χρονιά, με την κατάκτηση τρίτης θέσης, θέλει να κερδίσει και ένα τρόπαιο με τον Άρη. Μίλησε για τον Μπούργος, είπε ότι στην αρχή, ειδικά εμείς οι Αργεντίνοι που ξέρουμε τι είναι ο Μπούργος, δεν το πιστεύαμε ότι έρχεται στον Άρη. Μετά το συνειδητοποιήσαμε για τον Αργεντίνο τεχνικό και φυσικά αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή του, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μια τέτοια ανατροπή και με τον τρόπο που έγινε η ανατροπή, αλλά και σε αυτό το μάτς και γενικότερα αυτό που τους έχει δώσει ο Μπούργος είναι η πίστη ότι μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε και είναι ένα από τα θετικά στοιχεία σε αυτά τα 13 παιχνίδια που έδωσε ο Άρης με προπονητή τον Ερμάν Μπούργος. Νομίζω ότι ήταν ωραία η συνέντευξη, ήταν και αυτός χαλαρός, είναι και στο διάστημα των διακοπών, αν και βλέπει ότι μπροστά του τώρα θα έχει πολλά ξενύχτια λόγω του παιδιού που έρχεται, αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και νομίζω ότι είναι θετικό για κάποια παιδιά τα οποία έτσι είναι και λίγο πιο νεαρά σε ηλικία να έχουν την οικογένειά τους, να είναι έτσι πιο δεμένοι με τη γυναίκα τους, με την κοπέλα τους. Ένα παιδί πάντα φαίνει και λίγο μια ηρεμία στο ποδοσφαιριστή και βλέπω ότι αρκετοί παίκτες στο Άρη τώρα τελευταία, Γιώργο, γιατί και ο Ματίγια που είναι ο επόμενος προς ανανέωση και αυτός περιμένει από τη σύζυγό του να γεννήσει, ο Μαντσίνη ήδη, ο Ματέο Γκαρσία περιμένει από την δεν είναι σύζυγός του, είναι η σύντροφός του ακόμα, περιμένει και αυτός γεννητούρια. Όλοι μαζί. Κάτσε να βρούμε πώς. Όλοι μαζί είναι, δηλαδή στις μέρες τους είναι τα κορίτσια. Όχι, κοίταξε. του Ματέο είναι πιο... Να πάμε λίγο πίσω, κανένα 9 μήνο, 8 μήνο, να δούμε τι γινόταν τότε. Νομίζω δεν έγιναν όλοι μαζί, διότι ο ένας είναι στον 8ο μήνα, ο Ματίγια είναι. Και αυτό. Ο Ματίγια είναι με το Μαντσίνη είναι σχεδόν στο ίδιο. Κάτι ο Ματέο έγινε. Είναι λίγο. Λίγο πιο τέτοιο, είναι τετράμινο, πεντάμινο, ήδη κανένα δυο έχουν γεννήσει όπως θα έχεις δει. Εντάξει, πάντως το καλό είναι ότι μαζεύονται λίγο στο σπίτι οι Λατίνοι και δεν είναι πολύ του έξω όπως ίσως να ξεκίνησαν στην αρχή της σεζόν. Κοίταξε, οι δυο που λες είναι μαζί, είναι κοντά, άρα ξεκίνησαν αυτοί, έμαθαν οι υπόλοιποι στα μισά ότι είναι γυναίκες τους, πώς το λένε, περιμένουν παιδί, άρα και οι άλλοι ζήλεψαν και ακολούθησαν. Εκεί πάνω θα βγάλουμε την κέντα. Έτσι, κάποιοι έχουν ήδη βέβαια. Ναι, αυτούς που περιμένουν, λέω. Ο Σούντγκρεν μέσα στη σεζόν γέννησε η γυναίκα του. Αλλά αυτή είναι στην κατηγορία που θεωρεί ότι είναι πιο ωραία στη Σουηδία.
η σύζυγος Σούντγκρεν. Το μπαίνει λίγο τα... λίγο, έχει λίγο μπιρ μπιρ να κοντά στη μαμά και τα λοιπά. Εκεί αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, ναι, ο συγκεκριμένος. Το Ματίγια περιμένουμε βασικά. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα είναι αν τελικά δεν τίθεται οικονομικό ζήτημα. Το θέμα είναι ότι ο Ματίγια θέλει κλειστό διαιτές. Ο Άρης και λόγω ηλικίας, μην ξεχνάμε στα 33-34 ο Ματίγια, θέλει το 1-1. Εκεί γίνεται τώρα μια διαπραγμάτευση. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης περιμένει να δει τι θα γίνει και με το ΚΑΣ, αν θα έχει σύντομα τα καλά νέα. Οπότε υπό διαφορετικό πρίσμα θα συζητάει με όλους αυτούς που είναι στην ανανέωση. Θέλει να κρατήσει τον Γκάμα, θέλει να κρατήσει τον Βελιζίση. Είναι στο 50-50 ο Σάκητς. Ο Γκάνε επίσης είναι ένας παίκτης που θέλουν να τον κρατήσουν στον Άρη, γιατί θεωρούν ότι μαζί με τον Πίρισμαν μπορεί να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο στη θέση του αριστερού μπακ. Ο Μπεναλουάν είναι μόνο αυτός λέει ότι θέλει να μείνει. Δεν έχω δει κάτι από τον Άρη, από τον Μπούργος ή από τον Καρυπίδη, ο οποίος Καρυπίδης αύριο είναι πρώτη του μήνα, μεθαύριο θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για να έχει τη συνάντηση με τον Μπούργος αλλά και με τους ανθρώπους της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχω την πληροφόρηση ότι δεν θα είναι μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης η ομάδα, οι άνθρωποι της Ατλέτικο με τους οποίους θα συζητήσει, αλλά και με ανθρώπους της Μπαρτσελώνα έχει ραντεβού για δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την Μπαρτσελώνα B. Γενικότερα ο Άρης πάει να εκμεταλλευτεί τις επαφές που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ο Μπούργος στην Ισπανία και με τρίτη ομάδα από την Πριμέρα Division που επίσης έχει τέτοιους παίκτες των 21-22 χρονών που θεωρούν στον Άρη ότι μπορούν να τους πάρουν είτε δανεικούς με οψιόν αγοράς είτε ακόμα και ελεύθερους ανάλογα με τις επαφές του Μπούργος, και ποντάρει ο Μπούργος ότι μπορεί να τους εξελίξει και αύριο μεθαύριο να αποτελέσουν και πηγή χρημάτων για τον Άρη. Θέλει ο Άρης να κάνει αυτό, να βάλει τους έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Κουέστα, ο Ματίγια, ο Γκάμα, και να βάλει δίπλα τους και κάποιους πιο νεαρούς παίκτες, να ρίξει λίγο το μέσο όρο ηλικίας για να κάνει μια ομάδα η οποία πραγματικά θα είναι καλύτερη σχέση με την χρονιά που πέρασε. Κομβικό για μένα, Γιώργο, είναι το τι θα κάνει ο Άρης στον παίκτη που θα έρθει να τοποθετήσει δίπλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά είδαμε ότι είναι πραγματικά τεθωρακισμένο, είναι απίστευτος ποδοσφαιριστής. Έλειπε όμως ένα φόρ δίπλα του και αυτόν θα τον κάνει νομίζω καλύτερο, αλλά θα βρει και ο Άρης απέναντι σε κλειστές άμυνες γκολ από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που ψάχνει για τη θέση της κορυφής της επίθεσης, που θα τον κάνει από τη δύσκολη θέση σε πολλά παιχνίδια. Ο Άρης έκανε 8 νίκες με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και δεν έβαλε γκολ στη Λαμία και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντός έδρας, στον Απόλλωνα Σμύρνης και εκτός έδρας, και στη Λαμία έβαλε ένα γκολ με τον Μπράμπετς αποστημένη φάση για να κερδίσει 0-1 στο πρωτάθλημα. Και θυμόμαστε βέβαια και τι έγινε στο κύπελο. Δηλαδή έπαιξε 4 φορές με τη Λαμία και έβαλε ένα γκολ με κεφαλιά από το στόπερ. Και έπαιξε 2 φορές με τον Απόλλωνα Σμύρνης και δεν έβαλε γκολ. Γιατί στις κλειστές άμυνες έχει τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια έχει φύγει από πάνω του ο Μήτρογλου, ο Λόπεθ, ο Μάνος, 3 ποδοσφαιριστές που ήταν στη συγκεκριμένη θέση, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι 3 παίκτες. Εγώ νομίζω ότι αν ο Καρυπίδης και ο Μπούργος κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, μπορούν να βρουν κάλλιστα ένα παίκτη με 250-300 χιλιάρικα που να αποτελέσει και για τον Καμαρά αιτία βελτίωσης, αλλά βεβαίως να λύσει και το θέμα στον Άρη. Και από εκεί έπειτα θα δούμε, υπάρχει όλη η μεταγραφική περίοδος μπροστά μας, μην ξεχνάμε ακόμα στο Μάιο είμαστε, το ότι υπάρχει ο προγραμματισμός ήδη και τρέχουμε νομίζω για Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από φοβερό, αλλά ο Άρης δεν θέλει να κάνει το λάθος το περσινό που πήγε και έπαιξε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αρκετές ελλείψεις και είδαμε ότι όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές, οι διακριθέντες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο ήρθε αλλά δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, Καμαρά, Ενδιαγέ, όλοι αυτοί ήρθανε μετά, η Τούρμπε, όλοι αυτοί ήρθανε μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Ο στόχος είναι η Ευρώπη φέτος και έχει μεγάλη ευκαιρία ο Άρης αν περάσει, γιατί είναι ισχυρό στην πρώτη διαδικασία στις 15 Ιουνίου. Κομβικότατος ο τρίτος γύρος, γιατί εκεί θα παίξει με ισχυρότερο αντίπαλο, αλλά αν τον περάσει θα είναι αυτός ισχυρός στα play-off, με ό,τι αυτός συνεπάγεται. Θα έχει την ευκαιρία δηλαδή να βρει ένα πιο βατό αντίπαλο. Έτσι, η κομβική, αν με το καλό περάσει το δεύτερο προκριματικό, που θεωρητικά θα έχει μια πιο εύκολη ομάδα, θα δούμε βέβαια, γιατί υπάρχουν και 4-5 καλές ομάδες από τα βόρεια, αλλά αν περάσει το δεύτερο προκριματικό, στον τρίτο προκριματικό εκεί θα έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Θα έχει να αντιμετωπίσει δηλαδή μια Σαραγώσα ή μια ομάδα όπως η Rapid Vienna, θυμίζω. Ελπίζει ο Άρης να μην είναι η West Ham ή η Villarreal, γιατί και 2-3 τέτοιες, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, ειδικά η Villarreal
αντιλαμβάνεστε, ναι. το πόσο δυνατός είναι ως αντίπαλος. Θα έχει όμως μια ομάδα που, okay, αν δεν είναι ισοδύναμη, θα είναι λίγο πιο δυνατή, οπότε μπορεί να το πετύχει. Μάλιστα. Πρέπει να, όμως να έχει μια πληρότητα στις θέσεις που προανέφερα και όχι να πάει με ελλείψη όπως πήγε πέρσι. Τα διαρκείας βγήκαν από χθες, ναι, ίδιες τιμές. Τώρα, έχει κάποια προνόμια στο στυλ ότι 30% εκτός στην μπουτί κτλ. Εκεί το πήγε. Το παράπονο για κάποιους είναι ότι δεν έχει τα play-off πάλι μέσα. Ναι. Αλλά εκεί έχει διαφοροποιήσει ότι θα είναι 15 ευρώ για τους κατόχους διαρκείας, δηλαδή ό,τι έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εγώ, αν θέλεις τη δική μου την άποψη, η τιμή δεν είναι ακριβή όσον αφορά το διαρκείας, αλλά στην ουσία δεν είναι και διαρκείας. Είναι ένα πακέτο εισιτηρίων για το πρωτάθλημα. Εγώ θα έβαζα μέσα και τα play-off και θα ανέβαζα φυσικά την τιμή, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, αυτά τα 15 ευρώ που θεωρητικά έχεις για τα παιχνίδια των play-off, βάλτε μες στην τιμή. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα, γιατί θα είναι συν 5 παιχνίδια και μάλιστα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έτσι το είδαν οι άνθρωποι του Άρη, έτσι το ξεκίνησαν, δεν ξέρω αν θα το αλλάξουν στην πορεία. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που σου είπα, αυτά τα προνόμια με τις εκτός 30% στην μπουτίκ και στη φανέλα και το 15% στα play-off. Κατά τα άλλα, η τιμή είναι ακριβώς ό,τι ισχύει και για την περσινή σεζόν. Και το τελευταίο, η ανακοίνωση σήμερα της Νόβα ότι ο Άρης συνεχίζει εκεί για 3 χρόνια, έτσι. Ναι, δεν ακολούθησε τον Ολυμπιακό τελικά, Γιώργο μου, ναι, στον ΟΤΕ TV. Το είχαμε πει εδώ στο Λίμπερο, βεβαίως, όταν όλοι οι υπόλοιποι λέγανε ΟΤΕ TV. Νομίζω ότι και με τη σχέση που υπάρχει με τον Μιχάλη τον Τζόχο, μάλλον θα το ήξερε ο Μιχάλης, μάλλον θα το ήξερες και εσύ, μάλλον θα το ήξερα και εγώ με βάση το ρεπορτάζ. Εμείς αποτυπώσαμε ό,τι ακριβώς είχε συμβεί, με απόλυτη σοβαρότητα. Υπήρχαν 2 προτάσεις, ήταν σχεδόν ίδιες οι προτάσεις των 2 συνδρομητικών, και ο ΤΕ και η Νόβα ήθελαν τον Άρη. Ο Καρυπίδης έχει μια λογική ότι αν έχει μια καλή συνεργασία με κάποιον να την συνεχίζει. Μπήκαν και κάποια bonus διάκρισης, δηλαδή αν θα βγει δεύτερος, αν θα βγει τρίτος, αν θα βγει στην Ευρώπη, αν θα πάρει το κύπελο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση για τα δεδομένα σε σχέση με το προηγούμενο τηλεοπτικό του συμβόλαιο, τα πάσα τα 2,5 στα 4. Είναι μια σημαντική αύξηση στα χρήματα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς κάποιοι έχουν την αντίληψη ότι 9, 10, 12, 15, 10, πώς πάνε σε αυτά τα νούμερα και πώς νομίζουν ότι βγαίνουν αυτά τα νούμερα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες που ήδη δίνουν πάρα πολλά χρήματα στις ομάδες και χάρη σε αυτά ζουν οι ομάδες σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο στοίχημα πλέον. Και μια που είπα στοίχημα, το ξέχασα αυτό και το πρωί να το πω, το λέω τώρα, νομίζω ότι ο κύριος Καρυπίδης, ναι, αν δεν έχει φύγει, είναι αυτή τη στιγμή στον κύριο Γεραπετρίτη. Α. Μάλιστα. Μαζί με τον Αχιλλέα Μπέο. Τον Αχιλλέα Μπέο. Στο παραπέντε στο έδωσα. Τον Αχιλλέα Μπέο. Καρυπίδης, Μπέος και Μποροβίλος, ναι, είναι οι εκπρόσωποι της Λίγκας που έχουν, απλά δεν ξέρω την ώρα που ήταν να συναντηθούν ή μπορεί να έχουν ήδη συναντηθεί τώρα με τον κύριο Γεραπετρίτη, ώστε να ανοίξει η κάνουλα του στοιχήματος των χρημάτων από το στοίχημα από την κυβέρνηση. Η υπόσχεση ήταν ότι θα γίνει τον Ιούνιο αυτό, θα τα πάρουν δηλαδή τον Ιούνιο τα χρήματα που δικαιούνται οι ομάδες, και γι' αυτό υπήρξε η αντιπροσωπεία αυτή από τη Λίγκα. Πριν γίνουν τα σκηνικά μεταξύ Μπέου και Άρη, είχε βγει η τριπλέτα Μποροβίλος, Μπέος, Καρυπίδης. Ωραίο είναι αυτό. Είναι ένα ωραίο ντεσού το ότι είπαν εκεί ενώπιον. Μα προφανώς εκεί ξέρεις, γεια σας Υπουργέ μου, τι κάνετε παιδιά, καλά, εδώ με το φίλο μου τον Αχιλλέα, με το φίλο μου τον Φόδωρο κτλ. Ενώπιον των κυβερνώντων. Ναι, ναι. Όλοι καλοί μαζί, το καλό της Λίγκας και τα σχετικά. Το θα έχουμε ρεπορτάζ. Το κράτησες, ναι. Έτσι, θα έχουμε ρεπορτάζ. Κοίταξε με το Μαντσίνη και όλο αυτό το ξέχασα το πρωί. Ήθελα να το πω από το πρωί, αλλά τέλος πάντων, ναι, το έδωσα στο 90. Θα έχουμε ρεπορτάζ, ελπίζω. Πραγματικό δηλαδή, όχι τα καλησπέρα, καληνύχτα και τι ωραία που είμαστε εδώ πέρα. Mm. Κανα ωραίο ντεσού, καμιά ατάκα κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τον Μποροβίλο ένα τηλέφωνο. Μποροβίλος Αρκαδίας, ναι. Να μας πει ο Μποροβίλος Αρκαδίας τι έκανε ο Αχιλλέας Βόλου με τον Κάρι Θεσσαλονίκης. Έγινε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Χρυσάνθε.